Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Έγιναν κάποιες αναφορές, όχι ονομαστικά, αλλά για τις απουσίες από τη χθεσινή κινητοποίηση και κάποια υπονόμενα από το συντονιστή της κινητοποίησης, τον κύριο Μανώλη Παπαϊωάννου. Ο κύριος Μωυσίδης είναι μαζί μας. Κύριε Μωυσίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά. Κύριε Μωυσίδη, συζητήθηκε το θέμα γιατί η ΓΕΟΚ, και όταν μιλάμε για κινητοποίηση μηλοπαραγωγών, δεν ήταν χθες, δεν συμμετείχε στην κινητοποίηση. Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό? Ναι, δεν πάει να πει ότι όποιος θέλει παίρνει το καπελάκι του και λέει κάνω αύριο μια κινητοποίηση και πρέπει να ακολουθούν όλοι. Τι έχει συμβεί λοιπόν εδώ, κύριε Μωυσίδη? Δεν λέει τίποτε αυτό. Άρα λοιπόν γιατί δεν ήσασταν χθες? Και ό,τι τον κατεβαίνει στο κεφάλι κάθε και λέει. Ο καθένας. Γιατί είναι ο καθένας. Μαζευτήκανε μια ομάδα, ξέρω εγώ τώρα τι εκπροσωπούσανε. Δεν ξέρω. Είναι μια άτυπη ομάδα μηλοπαραγωγών όπως ουσιαστικά την γνωρίζουμε. Αποφασίστηκε αυτή η κινητοποίηση για τα θέματα της συνδεδεμένης των απόλυτων... Κάνανε. Έτσι νομίζουν ότι μπορεί, με αυτόν τον τρόπο που νομίζουν ότι μπορεί να λύσουν. Βγαίνουν, ζητάνε ό,τι θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Το κακό για μένα, το έχω πει τόσες φορές, θα το πω άμα θέλετε άλλη μία. Ναι. Πιστεύουν δηλαδή ότι αυτό το κολπάκι που κάνουν οι όποιοι χουναράδες, οι όποιοι μιλαράδες, οι όποιοι καστανάδες, οι όποιοι περιπτεράδες, γιατί πήραν αυτοί να πάρουμε κι εμείς και γιατί αν είναι να πάρουμε 1000, να πάρουμε 5000, γιατί έρχονται εκλογές, πιστεύουν ότι με αυτό θα βρούνε μια λύση στο πρόβλημά τους. Πάντως πρόβλημα υπάρχει, κύριε Μωυσίδη, ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Φυσικά και υπάρχει. Ποιος λέει ότι δεν υπάρχει? Και για να βγει ένας κόσμος στον δρόμο έχει ένα ζόρι και βγαίνει. Αυτό είναι επίσης. Δεν βγαίνει για να κάνει βόλτα σίγουρα. Ναι. Διαφωνείτε με το πλαίσιο το οποίο τέθηκε λοιπόν στην συγκεκριμένη διαμαρτυρία? Ήσασταν το Σάββατο στο ενηδρίο που έγινε μια προπαρασκευή για το τι θα συζητήσουμε εκεί? Γιατί πέρα από τη ΓΕΟΚ δεν συμμετείχε ούτε ο Αγροτικός Σύλλογος Καστοριάς. Όχι, δεν ξέρω και για αυτούς, αλλά ούτε καν μας είχαν πει. Α, δεν ήσασταν το Σάββατο, δεν συμμετείχατε το Σάββατο? Όχι. Μάλιστα. Όχι, όχι. Εσείς είστε ομάδα... Ούτε θέλουν να συζητήσουν, εντάξει. Είναι... Τι να πω τώρα, μην λέω κακές κουβέντες τώρα, εντάξει. Όχι, κακές κουβέντες, να μην πούμε κύριε Μωυσίδη. Οι έμποροι μας και οι έμποροι μας ξυπνάνε, κοιμάται με τους έμπορους τους. Αν θα έρθει ο έμπορος ή δεν θα έρθει. Είπε κανένας, άκουσα λίγο εχθές κάποιες συνεντεύξεις, άκουσα. Ναι. Είπε κανένας, γιατί πουλάνε τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα φιλαράκια τους, γιατί πουλάνε 2,5 ευρώ το κιλό, θα χάσουν φέτος ή χάσανε 1 ευρώ αυτές οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Χάσανε 1 ευρώ. Όχι. Άρα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αν που θα πουλούσαν αυτή την παραγωγή τους 1 ευρώ και το σούπερ μάρκετ πουλούσε 2,5, θα λέγανε κουβέντα? Θα ήταν μια καλή τιμή, λέτε, και δεν θα μιλούσαν. Παίζει ρόλο το... Καταλάβατε από πού ξεκινάει και πού τελειώνει το κακό, η ρίζα του κακού. Ακούσαμε πολλά χθες επίσης, κύριε Μωυσίδη, για την περίφημη συνδεδεμένη. Κάτι άλλο πάει στραβά. Δηλαδή? Δηλαδή κάποιοι είναι κάποιοι... Μην πω τώρα λέξεις. Όχι, να μην πείτε, γιατί είναι και λίγο επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν νόμοι που λένε για παράνομο πλουτισμό. Ο ένας από εκεί πέρα, ο κ. Νικολαίδης, είναι και νομικός. Ναι. Ωραία. Γιατί δεν το πιάνει από τη ρίζα του κακού?
και να εξηγήσει πραγματικά πώς φτάνει από αυτή την τιμή στο χωράφι μέχρι τα 2,20 που τα είδαμε στα σούπερ. Αυτό μας θέλει. Με τη συνδεδεμένη τι συμβαίνει ακριβώς, γιατί αναφέρθηκε πολλές φορές η συνδεδεμένη χθες. Φταίνει, οι καταναλωτές μας φταίνε σε κάτι που τρώνε οι ανθρώποι με 2,5 ευρώ μήλα. Ή το ίδιο γίνεται και με τις ντομάτες και με τις πατάτες και με όλα. Μάλιστα. Γιατί δεν ξεσηκώθηκε κανένας. Με τη συνδεδεμένη μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει κατά τη γνώμη σας, κύριε Μωυσίδη. Εσείς είστε ομάδα παραγωγών και αν δεν κάνω λάθος παίρνετε συνδεδεμένη, έτσι δεν είναι. Είστε όμως... Και θα παίρνουν. Είστε όμως στην μειοψηφία, το 20% όπως ελεγχθείτε. Ακούστε με. Από εδώ και στο εξής. Ναι. Αυτές οι ομάδες οι οργανωμένες, αυτές θα παίρνουν και παραπάνω επιδοτήσεις και παραπάνω αποζημιώσεις. Αναφέρθηκε όμως θες ότι εμείς που δεν είμαστε στις ομάδες, είμαστε το 80%. Ωραία. Αυτοί που είναι το 20% δεν είναι εδώ μαζί μας και αυτοί παίρνουν τη συνδεδεμένη. Αναφέρθηκε χθες στην κοιτοποίηση. Ναι, φυσικά. Το ξέρουν όμως. Ότι αν θα κάνουν αύριο το πρωί, αν θα κάνουν ομάδες και τα λοιπά, θα παίρνουν και αυτοί. Γιατί κύριε... Δηλαδή αν έλεγε αύριο το πρωί το κράτος, η κυβέρνηση... Ναι. Ότι όσοι θα είναι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αυτοί θα έχουν απαλλαγή φόρου από το πετρέλαιο, για παράδειγμα. Ναι. Δεν θα το κάνανε. Γιατί λοιπόν πολλοί παραγωγοί δεν κάνουν αυτό που ομάδες παραγωγών για να υποφελούνται και των χρημάτων που δίνονται με συνδεδεμένοι και άλλες βοήθειες, κύριε Μωυσίδη. Ποιο είναι το πρόβλημα και δεν γίνονται ομάδες παραγωγών? Τι να πω, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν κάποια πράγματα. Σε όλο τον κόσμο δουλεύουν έτσι, εδώ εμείς θέλουμε να είμαστε Ταλιμπάν. Και είναι και η πλειοψηφία, είναι το 80%. Μα είναι και η πλειοψηφία, είναι το 80% έτσι. Ναι, είναι σε όλη την Ελλάδα έτσι. Πιστεύετε ότι θα βγει κάτι για τους ίδιους από τη χθεσινή κινητοποίηση? Ήταν περίπου 80 τρακτέρ που κατέβηκαν από περιοχή Τυχιού, Κεφαλαρίου και από Άργος Οριστικό μέσω Μανιάκων και προσθέθηκαν και εκεί. Όχι, κάποια αν θα βγει από αυτό. Ήδη κάποια πράγματα είναι δρομολογημένα. Δηλαδή? Δεν γίνεται να τα πούμε έτσι. Μάλιστα. Είναι δρομολογημένα. Ότι θα δώσουν κάποια αποζημίωση, θα τη δώσουν. Το όλο θέμα είναι αυτό. Αν θα δώσουν 35 λεπτά ή 10 λεπτά. Το de minimis δηλαδή. Γιατί αναφέρθηκε πολύ και το de minimis χθες στην κινητοποίηση. Τον τρόπο το πώς θα τα δώσουν είναι ένα θέμα για αυτούς. Για το κράτος να σου πω. Mm-hmm. Για να μην ξαναφάει κανένα πρόστιμο. Ψάχνουν τον τρόπο. Ναι. Όχι ότι δεν το γνωρίζουν το πρόβλημα. Το γνωρίζουν και πολύ καλά. Ο κύριος Τζικαλάκης πόσο ακριβώς ήταν η ζημιά, αυτό δεν ξέραν. Άφησε, θα λέγαμε, ένα παράθυρο χθες ο κύριος Τζικαλάκης, είπε ότι θα δούμε τις αποζημιώσεις λόγω του καιρού μέσα από τον ΕΛΓΑ και εκεί θα είναι κάπως πλωσιοπάροχες. Δηλαδή εκεί ουσιαστικά λέει ο κύριος Τζικαλάκης ότι θα δώσουμε κάτι παραπάνω μέσα από αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας τρόπος αυτός? Όχι, γιατί κάποιοι δεν μπορεί να μην είχαν ζημιά. Όπως και σε άλλες περιοχές, στους πύργους για παράδειγμα που είναι τα περισσότερα που είναι σκεπαστά, όπως και εδώ στην πόλη μας που είναι τα περισσότερα και έχουν αρκετά που είναι σκεπαστά, ή κάποιοι που μπορεί να μην έπαθαν ζημιά, και αυτοί οι ανθρώποι επηρεάστηκαν φέτος. Μάλιστα. Χθες ήταν αλλά έχω πει ότι δεν ήταν όλο το κακό, ξεκίνησε από τον Ενεργειακό. Το ξέραμε ότι δεν θα έρθουν εμπόροι. Ο ένας λόγος ήταν αυτός, για το κόστος ενέργειας που δεν ξέρανε πώς θα αποδικεύσουν. Και το άλλο ήταν ότι σχεδόν όλος ο νομός είχε γαλαζόπτωση. Ποιος έμπορος θα έρθει να πάρει υποβαθμισμένη ποιότητα μήλων? Δεν το ξέραμε, το ξέραμε αυτό. Αν πει κάποιος ότι δεν την ήξερε, ας πάει να κάνει καμιά βόλτα. Δεν ξέρανε. Τι περιμένανε? Αλλά το κακό είναι ότι δεν είναι αυτή η χρονιά, σας ξαναλέω, και του χρόνου θα είναι εκεί. Και δεν κάνουν τίποτα για να δουν τι θα κάνουν την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι.
Μακάρι να είναι αυτό. Χθες ήταν πάντως μια μέρα που όλη η Ελλάδα είχε αυτές τις κινητοποιήσεις και μάλιστα έρχεται και η κεντρική διαμαρτυρία των αγροτών μηλοπαραγωγών και στην Αθήνα σε λίγες μέρες. Ακούστε με. Έχω ξαναπεί ότι έχει κάνει ένα τόσο μεγάλο κακό αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το 35% επιδότηση να μην μπορέσει να κάνει κανένας ψυγεία στην περιοχή και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που δεν μπορεί, δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Για τα ψυγεία έχετε μιλήσει πολλές φορές, κύριε Μωυσίδη. Για τα ψυγεία έχετε μιλήσει πολλές φορές, είναι αλήθεια. Που χρειάζεται ο τόπος μας. Έτσι ακριβώς. Είχατε πει, σας θυμίζω το παράδειγμα του φράγματος Νεστορίου. Ακόμη και όλες τις καλλιέργειες να τις κάνουμε σε αυτή την έκταση με φράγμα, με μήλα, δεν έχουμε πού να τα βάλουμε. Και είχατε πει ότι πρέπει να σκεφτούμε τι υποδομές συνοδεύουν τέτοια έργα για να μπορέσουν να είναι χρήσιμα και αξιοποιήσιμα στον τόπο μας. Έτσι ακριβώς. Τώρα το άλλο κακό που υπάρχει στη χώρα, το φωνάζω χρόνια, έχω προτείνει άπειρες φορές, έχω προτείνει. Για να υπάρχουν αντίπαλοι στα σούπερ μάρκετ, αυτή τη στιγμή δεν έχουν αντίπαλους. Αυτές οι λαϊκές, τι να πω, αυτό το πράγμα δεν είναι λαϊκές, δεν είναι πουθενά στον κόσμο. Μόνο στους Ταλιμπάν είναι. Στο Αφγανιστάν. Παίζουν μόνοι τους μπάλα τώρα. Το καταλαβαίνετε, παίζουν μόνοι τους μπάλα. Αυτές οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αν θα πας στην Ιταλία, έχει λαϊκές και παστές αγορές. Τα μήλα που λιένται 1 ευρώ, ο παραγωγός παίρνει 50 λεπτά. Και αυτό είναι το σωστό, έτσι πρέπει να είναι λογικά, έτσι δεν είναι. Αλλά πηγαίνετε να δείτε πόσους χιλιάδες κόσμος έχει. 6.500 επισκεψιμότητα, η μία λαϊκή έχει την ημέρα. Κάθε μέρα. Έτσι καταναλώνονται τα φρούτα και τα λαχανικά. Μάλιστα. Όχι, δηλαδή ο Τσοχατζόπουλος ήταν άγιος. Άγιος μπροστά σε αυτές τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Άγιος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μωυσίδη, στεκόμαστε σε αυτά. Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν... Δεν πειράζει. Θα βάλουν 50 ευρώ το κιλό. Θα τα μήλα μετά. Κλείνοντας, πείτε μας, έχει ανοίξει κάπως η Αίγυπτος ή όχι? Ακούστε με, οι εξαγωγές είναι σχεδόν, μπορεί και λίγο παραπάνω από ό,τι ήταν πέρσι. Ναι. Εντάξει. Στην Αίγυπτο. Αν δεν γνωρίζει κάποιος, καλά θα κάνει να μην μιλάει. Στην Αίγυπτο, κύριε Μωυσίδη. Και στην Αίγυπτο, ναι. Άρα λοιπόν, φέτος λέτε, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ άλλα ακούμε από τη μια μεριά, άλλα ακούμε τώρα από εσάς. Οι εξαγωγές είναι καλές. Αυτό σας λέω. Ακούσατε από επίσημα χείλη, από κάποιον άνθρωπο που κάνει εξαγωγές. Λοιπόν, εσείς λοιπόν που κάνετε, είναι καλύτερες εξαγωγές από πέρσι στο Μηλό? Σε τιμές δεν είναι οι καλύτερες. Αλλά είναι περισσότερες. Γιατί και αυτοί είχαν μια υποτίμηση από 19,5 λίρα πήγε 25. Και δεν ξέραν πού θα φτάσει και 40. Ναι, αλλά σε ποσότητα είναι περισσότερες. Άλλαξε κάτι με την Αίγυπτο, με αυτό το εμπάργκο και τα λοιπά? Έγιναν πιο εύκολα τα πράγματα? Πείτε μας λίγο για αυτή την αλλαγή. Γιατί... Και τα περισσότερα φρούτα δεν τα διακίνησαν, διακίνησαν έμποροι ή συνεταιρισμοί. Αλλά... Τα διακίνησαν δικοί τους Ταλιμπάν. Μάλιστα. Δικοί τους Ταλιμπάν. Παίρνανε τα χωράφια, τους δίνανε κλουβάκια, τους είδανε ότι τους έπιασε πανικός τους παραγωγούς, τους δίνανε κλουβάκια και φορτώνανε με 15 και με 20 λεπτά. Καταλάβατε. Τρέξτε. Πώς λέει. Πήρα το καλάδι και τρέχανε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μωυσίδη, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για να μας εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν είδαμε την ΓΕΟΚ και τις θέσεις σας πάνω σε αυτό το κομμάτι στην χθεσινή κινητοποίηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μωυσίδη. Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.